Φίλοι και φίλες του Περί Αστρολογίας χαίρετε. Είμαι ο αστρόλογος Άγγελος Πέτσιος και σε αυτό το βίντεο θα δούμε τον Δία, ο οποίος αναδρομεί στον Τοξότη. Ο Δίας λοιπόν αναδρομεί για 4 μήνες και θα επηρεάσει κυρίως τα δεύτερα και τα τρίτα δεκαήμερα των μεταβλητών ζωδίων, δηλαδή τους Δίδυμους, τους Παρθένους, τους Τοξότες και τους Ιχθύες. Και βέβαια, όσους έχουν πλανήτες και σημεία στον δεύτερο και τρίτο δεκανών των μεταβλητών. Όταν ένας βαρύς πλανήτης αναδρομεί, τότε υπάρχει επανάληψη γεγονότων και μεγαλύτερη καθυστέρηση στα θέματα που κυβερνά. Στην προκειμένη περίπτωση θα επαναλάβει γεγονότα που συνέβησαν από τις 13 Ιανουαρίου και μέχρι σήμερα ή προβλήματα σε θέματα όπου θέλουμε να επεκταθούμε, στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, σε νομικά ζητήματα, σε θέματα που αφορούν το εξωτερικό, στην πρόσληψη βάρους λόγω ελλείψεως μέτρου. Στην μοίρα όμως που αναδρομεί έχει ένα μήνυμα να μας δώσει και αυτό θα το δούμε παρακάτω. Σε πολλούς από εμάς έχουμε γεθυνθεί αρνητικές σκέψεις. Πολλά από αυτά που κάνουμε δεν μας ικανοποιούν. Οι φιλοδοξίες μας για κάτι καλύτερο δεν εκπληρώνονται, στις φιλίες είμαστε άτυχοι, στις σχέσεις μας επίσης, στην εργασία, παντού. Γι' αυτό ο Δίας αναδρομεί, προκειμένου όλα αυτά που σας πιέζουν να χαλαρώσουν κάπως. Πριν αρχίσετε και πάλι να ασχολείστε με όλα αυτά τα παραπάνω, πάρτε χρόνο. Φροντίστε τον εαυτό σας, κάντε κάτι για αυτόν, δοκιμάστε κάτι καινούριο, ερωτευτείτε. Κυρίως κάντε βήματα πίσω. Αν σκέφτεστε να μετακομίσετε ή να φύγετε από την χώρα, σκεφτείτε το ξανά. Τώρα είναι η εποχή που η τύχη θα έλθει από μέσα σας. Εσείς οι Κρύοι, τώρα που ο Δίας αναδρομεί, είναι καιρός να αφήσετε τα μεγάλα σχέδια που σας αγχώνουν και να ασχοληθείτε με όλα εκείνα που σας φέρουν χαρά. Ερωτευτείτε, φροντίστε το τέρι σας, κάντε δημιουργικές δραστηριότητες, δοκιμάστε να μάθετε κάτι καινούριο. Κάποια στιγμή θα δεχτείτε λεκτικές προκλήσεις. Μην αντιδράσετε. Σκεφτείτε ότι η εποχή αυτή θέλει σύνεση. Αν πιστεύετε ότι έχετε κάνει κάπου λάθος, να είστε έτοιμοι να ακούσετε τις συμβουλές των άλλων. Κάποιοι από εσάς, ετοιμαστείτε να πέσετε στα ερωτικά δίκτυα ενός παράνομου δεσμού. Εσείς οι Ταύροι θα έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε από όλα εκείνα που σας ταλαιπωρούν και τα οποία εξακοντίζουν το άγχος σας σε σημείο που δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο για εσάς από το να μην γίνονται τα πράγματα όπως τα θέλετε και να είστε αναγκασμένοι να υποχρεώνεστε σε άλλους. Γι' αυτό, δείτε αυτό το διάστημα ως ευκαιρία να χαλαρώσετε και να ασχοληθείτε με τη φροντίδα των δικών σας ανθρώπων. Ένα οικονομικό ζήτημα θα σας απασχολήσει μέσα σε αυτό το διάστημα, το οποίο όμως θα σας ζωρίσει αρκετά. Για εσάς τους δίδυμους η αναδρόμηση του Διού στον Τοξότη θα φέρει και θετικά αλλά και αρνητικά γεγονότα. Στα θετικά θα είναι η αντιμετώπιση λιγότερο εγωιστών ανθρώπων, πιο μαζεμένων και ατόμων που θα είναι διατεθειμένοι να ακούσουν και μία δεύτερη γνώμη. Στα αρνητικά θα είναι η συνεχιζόμενη μουρμούρα των γύρω σας για το πόσο άτυχοι είναι, την ώρα όμως που δεν κάνουν κάτι γι' αυτό. Επίσης, οι δεσμευμένοι, τώρα που το τέρι σας θα κάνει λίγο πίσω, θα βρείτε την ευκαιρία να του πείτε όλα αυτά που σας απασχολούν. Προσέξτε όμως, διότι αν παρατραβήξετε το σκηνή, αυτό θα κοπεί. Εσείς οι καρκίνοι θα βρείτε χρόνο για εσάς τώρα που η εργασία σας θα χαλαρώσει από τους υψηλούς ρυθμούς που είχε πάρει το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, θα μπορέσετε και πάλι να δείτε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε για εσάς στο μέλλον ή να συνεχίσετε και πάλι τις σπουδές που αφήσατε στη μέση ή σε δεύτερη μοίρα. Σε εσάς που είστε δεσμευμένοι, το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει ευνοϊκά διότι θα έχετε χρόνο για το τέρι σας. Σε κάποιους από εσάς, η χαλάρωση από την ένταση της εργασίας θα βγάλει στην επιφάνεια την εξάντληση. Εσείς οι Λέοντες, τώρα που ο Δίας αναδρομεί, θα έχετε μεικτά συναισθήματα. Σε κάποιους από εσάς, μια ερωτική ιστορία φαίνεται πως υποχωρεί, διότι στην πραγματικότητα θέλετε σχέση αντί για έρωτα. Στους δεσμευμένους θα δώσει χώρο και χρόνο για να τα βρουν. Σε κάποιους άλλους, ένας έρωτος από το παρελθόν θα ξυπνήσει έντονες μνήμες. Όλοι όμως θα νιώσετε πως είναι καιρός να κάνετε ένα βήμα πίσω με τις δημιουργικές ιδέες και να κάνετε ένα βήμα εμπρός προς την πραγματοποίησή τους.
Το δύσκολο σε αυτή την περίπτωση είναι πως κάθε σχέδιο δεν αποδίδει πάντα όπως το είχατε στο μυαλό σας. Εσείς οι Παρθένοι θα έχετε ένα διάστημα όπου θα πρέπει να ασχοληθείτε με υποθέσεις που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και την περιουσία σας. Σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς θα είστε μόνοι, γι' αυτό και θα νιώσετε αρκετά εκτεθειμένοι. Μάλιστα, σύντομα θα υπάρξουν και επαγγελματικές υποχρεώσεις που θα ενισχύσουν το αίσθημα ότι δεν έχετε χρόνο για αυτά που πρέπει να γίνουν. Μπορεί επίσης να έχετε προβλήματα με νομικές υποθέσεις σας. Πάντως το σύμπαν δεν θα σας αφήσει έτσι. Με κάποιον μαγικό τρόπο θα έχετε τα χρήματα που χρειάζεστε για να ανταπεξέλθετε στις δυσκολίες. Εσείς οι ζυγοί θα διαπιστώσετε ότι η περίοδος των πολλών σκέψεων ή μετακινήσεων σταδιακά ελαττώνεται. Έτσι θα βρείτε τον χρόνο που χρειάζεστε για αυτό που ξέρετε καλύτερα από όλα τα ζώδια. Να γνωρίζετε κόσμο. Καινούργοι αλλά και παλαιοί γνώριμοι θα σας κάνουν τη ζωή πιο ευχάριστη. Επίσης είναι καιρός να περάσετε χρόνο με τους στενούς σας συγγενείς. Αν η εργασία σας έχει να κάνει με μετακινήσεις ή έγγραφα, ετοιμαστείτε να έχετε μια δύσκολη περίοδο λόγω καθυστερήσεων ή προβλημάτων που θα προκύψουν από το πουθενά. Εσείς οι Σκορπιοί θα έχετε μπροστά σας μια αρκετά δύσκολη περίοδο, διότι η αναδρόμηση του Διός θα επηρεάσει τα οικονομικά σας. Σταδιακά θα αντιμετωπίζετε προβλήματα με την έλλειψη χρημάτων ή με την αύξηση των χρεών σας. Όλα αυτά θα επηρεάσουν την ψυχολογία σας, της οποίας το βάρος θα αρχίσει να βγαίνει στον έρωτα και στο τέρι σας. Ο έρωτας είναι μια ευχάριστη υπόθεση και η αρνητική σας ψυχολογία θα χαλάει κάθε ευκαιρία που θα σας δίνεται. Το τέρι σας σταδιακά δεν θα μπορεί να σας υποστηρίζει, οπότε και από εκεί θα έχετε προβλήματα. Μόνο όταν μείνετε μόνοι σας θα μπορέσετε να αντλήσετε την εσωτερική δύναμη που έχετε και να καταφέρετε να ξεπεράσετε αυτή την αρνητική περίοδο. Εσείς οι τοξότες. Εκεί που λέγατε ότι το μόνο που αξίζει είναι ο έρωτας και η χαλαρή ζωή, το σύμπαν σας οδηγεί να σκεφτείτε τι λάθη κάνατε με τη σχέση σας αλλά και με την υγεία σας. Στο θέμα των σχέσεων. Τώρα θα πληρώσετε την εγωιστική στάση που κρατήσατε όλο το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό θα πρέπει να καθίσετε και να ακούσετε προσεκτικά όσα σας πούν και να διορθώσετε τα λάθη σας. Στα θέματα της υγείας. Οι καταχρήσεις πρέπει να σταματήσουν. Αρκετά κάνατε. Ήλθε ο καιρός να φροντίσετε ουσιαστικά τον εαυτό σας ακολουθώντας μία σωστή αγωγή. Εσείς οι εγώκεροι επηρεάζεστε από πάρα πολλά και το μυαλό σας κάνει συνέχεια αρνητικές σκέψεις. Ο Δίας εδώ και πολύ καιρό επιδεινώνει την καταστασή σας επειδή μεγεθύνει όλα αυτά που αισθάνεστε. Η αναδρόμησή του θα σας βοηθήσει να ηρεμήσετε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα ανακαλύψετε τελικά πως ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει για το καλό σας και ότι έχετε περισσότερη δύναμη από όσοι καταλογίζετε στον εαυτό σας. Κάντε βήματα πίσω και φροντίστε για λίγο καιρό άλλους ανθρώπους. Επίσης, προσέξτε, διότι όσο χαλαρώνετε εσείς, τόσο θα σας πιέζουν στην εργασία. Μην ενδώσετε σε αυτή την πίεση. Πρέπει να κρατηθείτε μακριά για το καλό σας. Εσείς οι υδροχόοι θα βιώσετε μεικτές καταστάσεις. Οι δεσμευμένοι θα βρεθείτε αντιμέτωποι με το τέρι σας. Εσείς αυτή την περίοδο θα έχετε να αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις και προβλήματα με την μισθοδοσία, με απογοητεύσεις από την αδυναμία να ολοκληρωθούν κάποιοι από τους στόχους που έχετε θέσει, ακόμη και από το γεγονός ότι δεν μπορείτε να αναπνεύσετε λίγο από το στενό κύκλο της σχέσης σας. Και από την άλλη, θα έχετε το τέρι σας που θα θέλει να του δώσετε την προσοχή σας και να το κάνετε να νιώσει ασφάλεια. Οπότε αναμενόμενο είναι να υπάρξουν εντάσεις. Πάντως θα είστε τυχεροί σε θέματα συνεργασιών ή καινούριων γνωριμιών. Για εσάς τους ηχθείες η αναδρόμηση του Διός σηματοδοτεί μία περίοδο προβλημάτων και καθυστερήσεων στα επαγγελματικά, το οποίο σημαίνει συσσόρευση άγχους. Όμως, ό,τι είναι να συμβεί θα είναι για το καλό σας, διότι πρέπει να οργανωθείτε καλύτερα. Πολλά από αυτά που έγιναν στην εργασία σας έγιναν στο πόδι. Ευτυχώς για εσάς θα μπορέσετε να τα πιάσετε από τη μέση και να τα διορθώσετε. Ειδικά το επόμενο διάστημα. Θα μπορέσετε να πληρωθείτε από εργασίες που έχετε κάνει.
Επίσης, θα πρέπει να ξέρετε πως έρωτας και οργάνωση εργασίας δεν πάνε μαζί, όσο και αν προσπαθείτε για το αντίθετο. Αν ενδιαφέρεστε για αστρολογικά θέματα, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας, πατώντας το κουμπί εγγραφή. Αν θέλετε να έρχεται ειδοποίηση για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι μας, πατήστε τότε το κουμπί με το κουδούνι